Ένα νέο πακέτο στήριξη τη πραγματική οικονομία λόγω τη κρίση του κορονοϊού, με τρία εργαλεία, εξήγηλε ο Υπουργό Οικονομικών τη Κύπρου Κωνσταντίνο Πετρίδη. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τρία νομοσχέδια. Μεταξύ του και ένα για την απευθεία στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώ εργαζομένων, με συγκεκριμένα ποσά, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που βρίσκονται σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών. Ο νόμο προβλέπει επίση την παροχή ρευσόδια στι επιχειρήσει μέσω εγκυημένων δανείων, ύψο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ω ακολούθω. 300 εκατομμύρια ευρώ για πολύ μικρέ επιχειρήσει, οι οποίε εργοδοτούν κάτω από δεκάτομα. 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μεσέ και μικρέ επιχειρήσει. Και 200 εκατομμύρια ευρώ σε μεγάλε επιχειρήσει. Η συνολική ρευστότητα που θα διοχετευτεί στην αγορά μέσω των εγγυημένων δανείων υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί κοντά στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, ανακοινώθηκε σχέδιο φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτε που προχώρησαν σε μείωση ενοικίων. Και τα τρία νομοσχέδια τα οποία εγκρίθηκαν σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκριθούν από την Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Πετρίδης διαμήνησε ότι τα νομοσχέδια αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά αφού το ένα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο, όπως χαρακτηριστικά είπε, υπογραμμίζοντας πως κάθε μέρα που περνάμε τις επιχειρήσεις κλειστές αυξάνει τον κίνδυνο αυτές να μην ξανανοίξουν.